Κύριε Κυριανάκη, είδαμε ότι στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει μπαζευτεί ένα ποσοστό εκεί συνολικά γύρω στο 10%. Και είδαμε και το τελευταίο διάστημα να ξεφυτρώνει, το, κυριολεκτικά δηλαδή, ένα κόμμα, το λεγόμενο Νίκη, κυρίως και στη Βόρεια Ελλάδα, σε κάτι νομούς με ποσοστά πολύ αξιοσημείωτα, με κάτι σχέσεις εκεί, και το βλέπω και σε διάφορες δημοσιεύσεις από Άγιο Όρος, από μοναστήρια, από γενικώς σε αυτό το χώρο. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό και τι μπορεί η ζημιά να σας κάνει, ποια ζημιά μπορεί να σας κάνει στις εκλογές σε σχέση με το πόσα κόμματα θα μπουν μέσα και τέτοια. 10% είναι λίγο υπερβολικό. Το όχι καθόλου υπερβολικό. Να τα μετρήσουμε. 4,5 ο Βελόπουλος και 2,9 η Νίκη, είμαστε ήδη στο 7,5. Και υπολογίστε τώρα, δημιουργία ξανά, 0,8. Υπολογίστε το ΕΑΝ, 0,7. Αν υπολογίσετε όλα τα μικρά κόμματα του χώρου της... Ναι. ΕΑΝ 0,26. Είμαστε στο 9 ήδη. Λοιπόν, μια χαρά, εκεί είναι. Περί το 10% είναι ο χώρος της άκρας δεξιάς. Πάνω κάτω, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι αρκετά μορφώματα τα οποία θεωρούσαν σίγουρη την είσοδο του στη Βουλή δεν τα κατάφεραν. Ο κ. Βελόπουλος, σε σχέση με αυτά που μας λέγανε οι βουλευτές ότι θα φτάσει στο 6-7%, περιορίστηκε στο 4,5%. Τώρα έχει εμφανιστεί αυτό το καινούργιο κόμμα Νίκη, που νομίζω ότι όσο περισσότερο το γνωρίζουμε, τόσο λιγότερο θα το ψηφίζει και ο κόσμος.